τραγικές εξελίξεις, έρχεται στο νέο κύκλο της σειράς με την Όλγα και τον Μπάρι να είναι συγκλονισμένοι μετά τον τραγικό θάνατο του Αποστόλη. Η πιο ευτυχισμένη στιγμή του Ντίνου και της Μιράντας στιγματίστηκε, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεό μας, από μια πραγματική τραγωδία, καθώς μετά από εντολή της Βικτόριας, ο Παράδεισος κάηκε και μαζί κάηκε και ο Αποστόλης Βασιλείου που βρισκόταν μέσα. Στο δεύτερο κύκλο της σειράς θα δούμε την Όλγα και τον Μπάρι καταρακωμένους, καθώς ο φρικτός θάνατος του Αποστόλη τους έχει διαλύσει ψυχολογικά. Αν και οι δυο τους δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις μαζί του, ο πόνος τους είναι αβάσταχτος. Μάνα και γιος ξεσπούν σε κλάματα και θρηνούν για τον τραγικό χαμό του. Έρχονται ακόμη πιο κοντά, ενώ όλοι είναι συγκλονισμένοι από αυτή την είδηση. Η Όλγα θα σκέφτεται όλα όσα έζησε με τον Αποστόλη όταν ήταν παντρεμένη και οι τύψεις για τις σχέσεις που είχε με τον Γιαμαλή θα γυρίζουν συνέχεια στο μυαλό της. Εν τω μεταξύ, ο αστυνόμος, καταλαβαίνοντας τι βιώνει η Όλγα, θα προσπαθήσει να τη σταθεί όσο μπορεί. Από την άλλη, ο Πάρης θα κλειστεί στον εαυτό του, κάτι που κάνει τη μητέρα του να ανησυχεί και φοβούμενη τι μπορεί να κάνει ο γιος της, ξεσπώντας για τον πόνο του, θα ζητήσει από τη Γεωργία να είναι κοντά του. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!